Μετά από 5 χρόνια στον οργανισμό, αυτό πρέπει πρώτα να πω, διότι έτσι νιώθω για όλους, φίλοι. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Μισός αιώνας θεατρικής δημιουργίας και προσφοράς στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας. Και συνδυάζει τη γιορτή, παρουσιάζοντας την πολυτελή έκδοση που με το πέρας της αποψινής εκδήλωσης θα κρατάτε στα χέρια σας. Φιλομετρώντας την, θα δείτε να ξετυλίγεται μπροστά σας ολόκληρη ιστορία του κρατικού μας θεάτρου, από την ίδρυση του μέχρι σήμερα. Με κείμενα που αναδεικνύουν, εμπεριστατωμένα και με ακρίβεια, με κείμενα που αναδεικνύουν, όπως έχω πει, τη δράση αυτή του οργανισμού στα 50 χρόνια που μας πέρασαν, αλλά και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ένα υπερπλήρες, κατατοπιστικό και χρηστικό πανόραμα. Ένα σημαντικό εργαλείο θεατρικής καταγραφής και μελέτης, μια αισθητικά άρτια προσθήκη για τις βιβλιοθήκες όλων μας. Από τον Αγαμέμνονα του Εσχύλου και τον Ποπολάρο του Γρηγόριου Ξενοπούλου το 1971, τις εναρκτήριες τότε παραγωγές του οργανισμού, αυτός ο 50χρονος κύκλος δράσεων και δημιουργικής μαστοριάς ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά, όπως άνοιξε, με την επαιτειακή παράσταση του Αγαμέμνονα το καλοκαίρι του 2021. Μέσα σε αυτό τον μισό αιώνα, η πορεία του ΘΟΚ είναι γεμάτη λαμπρές, ανεπανάληπτες στιγμές με επιλογές που καλύπτουν πολυπίκυλα το εγχώριο ελληνικό και διεθνές θεατρικό ρεπερτόριο. Αυτή η χρονική απόσταση, από το εκείνη μας στο παρόν, μας επιτρέπει όχι μόνο να θαυμάσουμε, μα και να αποτιμήσουμε με ψυχραιμία αυτή την πορεία. Και ο απολογισμός, τόσο σε ποιοτικό όσο και ποσοτικό επίπεδο, είναι κάτι παραπάνω από θετικός. Δεν θα ήταν υπερβολή, μάλιστα, να πω ότι είναι και εξόχως συγκινητικός. Ένας απολογισμός που μας γεμίζει υπερηφάνεια, δίνοντά μας δύναμη. Μαθαίνοντας οι νεότεροι και αναπολώντας οι παλαιότεροι, κάθε κατάκτηση, κάθε μικρό ή μεγάλο επίτευγμα, μπορούμε να κοιτάξουμε μαζί μπροστά πώς να δημιουργήσουμε καινούργιες, πιο πλούσιες, πιο βιώσιμες πολιτιστικές εμπειρίες για μας και τα παιδιά μας. Η έκδοση «Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 1971-2021, μισός αιώνας θέατρο, ένας κόσμος ολόκληρος», αυτή η τόσο απαιτητική και τεχνικά σύνθετη πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν μοιραζόμασταν με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ένα κοινό όραμα, αλλά και την ίδια αντίληψη για την αυταπόδεικτη αξία του θεατρικού αγαθού, για τη θέση που αυτό έχει και οφείλει πάντοτε να έχει στην πολιτιστική μας ιστορία. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω ονομαστικά την τέως Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, κυρία Σόφη Μιχαλίδου, που μαζί αρχίσαμε αυτή την προσπάθεια, την αναπληρώτρια της, κυρία Ελέγκο Φραγκουλίδου, και την νυν Διευθύντρια, κυρία Αλίκη Στυλιανού, με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Στο διάστημα της προετοιμασίας, συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας και σχεδιασμού του πλούσιου όγκου του υλικού που μετουσιώθηκε σε αυτή την έκδοση, συνεργάστηκε εξαιρέτα και ιδιαιτέρως παραγωγικά η ομάδα εργασίας του Γραφείου Τύπου Πληροφοριών, τους οποίους και ευχαριστώ, με την ομάδα μας εδώ στον ΘΟΚ. Θερμές ευχαριστίες επίσης οφείλουμε πρωτίστως στον επιστημονικό επιμελητή, Δόκτωρ Αντώνη Πετρίδη, όπως και σε κάθε συνεργάτηδα και συνεργάτη που δούλεψε με ζήλο για το παρόν λεύτωμα, καταθέτοντας χρόνο, κόπο και γνώση. Χάρη στην επιμέλεια, την ευρύθεια και τη βαθιά τους αγάπη για την τέχνη και το αγαθό του θεάτρου, σας παραδίδουμε μια έκδοση κόσμημα που τιμά την ιστορία του ΘΟΚ, τιμά τους ανθρώπους του και τον ίδιο μας τον τόπο. Η απόψινή παρουσίαση, λοιπόν, προορίζεται να λειτουργήσει ως γιορτή, ως μια χειρονομία για να απευθύνουμε ένα ελάχιστο εγκάρδιο ευχαριστώ, με ευγνωμοσύνη και σεβασμό σε όσους πέρασαν, μα και θερμή υποδοχή για τους νέους δημιουργούς. Ένα καλωσόρισμα για όσες και όσους τώρα δρασκελίζουν με τόλμη και μαεστρία την πόρτα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, προκειμένου να ζυμωθούν, να μεστοθούν με την τέχνη, χαρίζοντας σε όλους εμάς που θα παρακολουθούμε και θα επιβραβεύουμε κάθε τους βήμα απαράμιλες στιγμές στο σανίδι, όπως και νέες εμπειρίες, νέα παράθυρο οπτικής στον απέραντο κόσμο του θεάτρου. Με πίστη και φαντασία, λοιπόν, για τα επόμενα 50 χρόνια. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί μου, καλησπέρα.
Μια επέτειος για τα 50 χρόνια ενός ανθρώπου ή ενός οργανισμού αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αναλογιστεί κανείς την πορεία του. Να σκεφτεί από πού ξεκίνησε και πού έχει φτάσει, αλλά και να θέσει καινούριους στόχους. Ανακαλώντας τη μνήμη μας την ιστορία του Κυπριακού Θεάτρου, συνειδητοποιούμε τον πλούτο που μας έχουν αφήσει οι καλλιτέχνες που υπηρέτησαν με πάθος το θέατρο, σε μια διαδρομή διαρκούς αγώνα για τελειοποίηση των εκφραστικών μας μέσων. Σε αυτά τα 50 χρόνια, το κρατικό μας θέατρο, σε μια πορεία συνυφασμένη με την ιστορία της χώρας μας, εξελίχθηκε. Άνθησε, έθεσε γερά θεμέλια και καθιερώθηκε. Μεγαλώσαμε με αυτό και τις παραστάσεις του, στην κυριολεξία. Υπό αυτήν την έννοια, το βιβλίο αυτό θα αποτελεί από τούδε και στο εξής σημείο αναφοράς και μια υπενθύμηση ότι η μαγεία του θεάτρου μας κάνει πιο σοφούς. Στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, διαχρονική μας δέσμευση είναι, μεταξύ άλλων, η ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναχείρας έκδοση που κατέστη δυνατή χάρη στη στενή συνεργασία των λειτουργών του ΘΟΚ με τους λειτουργούς του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Η Αντιγόνη έχει ήδη εκφράσει ευχαριστίες και θα ήταν παράληψή μου να μην τις επαναλάβω, λέγοντας ότι θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα τις προκατόχους μου, τις κυρίες Σόφη Μιχαηλίδου και Ελένκο Φραγκουλίδου, διότι η έκδοση που έχουμε σήμερα έγινε με τη δική τους πρωτοβουλία και θέρμη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω σε όσους εργάστηκαν με ενθουσιασμό για την υλοποίηση αυτού του απαιτητικού έργου, τον προϊστάμενο του κλάδου εκδόσεων, κύριο Ρένο Χριστοφόρου, τον οποίο ευχαριστώ, τη λειτουργό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, κυρία Αντωνία Σοκράτου Σπεδόνε, την οποία επίσης ευχαριστώ, για τον επαγγελματισμό και την εμπνευσμένη τους αφοσίωση. Επιπρόσθετα, τους συνεργάτες μας, τον κύριο Άκη Ιωαννίδη για τον σχεδιασμό, καθώς και τα τυπογραφεία RPM Λιθογράφικα για την εκτύπωση. Παραδίδοντας το έργο, διαβεβαιώνω ότι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα συνεχίσει να θέτει υψηλούς στόχους σε ό,τι αφορά το εκδοτικό του πρόγραμμα, ως επίσημος εκδοτικός φορέας του κράτους, επιτελώντας το ακέραιο το καθήκον που του έχει ανατεθεί από τον Κύπριο πολίτη. Εύχομαι ο ΘΟΚ να συνεχίσει να εξελίσσεται, να καλλιεργεί συνειδήσεις, να συγκινεί, να δημιουργεί ιστορία, με λίγα λόγια να μας ταξιδεύει. Σας ευχαριστώ πολύ. Με την έμπειρη επιστημονική καθοδήγηση του δόκτωρα Αντώνη Πετρίδη. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, που το 2021 συμπλήρωσε μισό αιώνα ύπαρξης, είναι το θέατρό μας, στην κυριολεξία. Ο οργανισμός είναι ταυτόσιμος με την ιστορία του Κυπριακού Θεάτρου, στην εξέλιξη του οποίου επέδρασε καταλυτικά και ως καλλιτεχνικός και ως αναπτυξιακός παράγοντας. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα φιλοδοξεί να λειτουργήσει τόσο ως εορταστικό λεύκωμα, όσο και ως έργο αναφοράς για τον θεατρόφιλο και τον ειδικό μελετητή. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλώ στο βήμα τον επί 34 χρόνια εργαζόμενο στον ΘΟΚ, κύριο Αχιλέα Αχιλέος, διευθυντή σκηνής. Συγκινούμαστε για τα 50 χρόνια ζωής του ΘΟΚ και του ευχόμαστε να τα εκατοστήσει, να έχει συνέχεια, να καλλιεργεί και να πλουτίζει τον άνθρωπο. Μια ζωή στιβαγμένα όλα. Στιβαγμένες οι αγωνίες μας, οι χαρές μας, που ήταν πολλές, ακόμα και οι απογοητεύσεις μας, όλα καλοδεχούμενα, τελικά και όμορφα. Μια διαδρομή που θα τη ζήλευαν όλοι, αν γνώριζαν τη μαγεία που κρύβει η δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης, αλλά και διαδρομή μέχρι την ολοκλήρωσή της και έπειτα ξανά από την αρχή να περιμένει η επόμενη παραγωγή για να πάρει τη θέση της. Παρακαλώ να υποδεχθούμε στη σκηνή την καταξιωμένη, ακάμαντην εδώ και σχεδόν 60 χρόνια ηθοποιό και σκηνοθέτρια, κυρία Δέσποινα Πεμπεδέλη. Όταν η πρόεδρος του οργανισμού, κυρία Αντιγόνη Παπαφιλίππου, μου ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ να μου αναθέσει ένα πολύ λίγα λόγια για τα πρώτα χρόνια του ΘΟΚ,
Το θεώρησα μεγάλη μου τιμή και ευχαριστώ από καρδιάς. Χάρηκα, συγκινήθηκα που θα εκπροσωπούσα τους αγαπημένους μου συναδέλφους. Αλλά η συγκίνηση έγινε λιγμός, πιστέψτε με, όταν γυρίζοντας πίσω στα χρόνια άρχισα να μετρώ τους απόντες. Και είναι πολλοί. Λίγοι απομείναμε από εκείνη την παλιά σειρά. Τότε όμως, το 1971, με την ίδρυση του ΘΟΚ, όταν συγκροτήθηκε ο πρώτος θίεσος και παρουσιάστηκαν τα δύο πρώτα έργα Αγαμέμνων του Εσχύλου και Ποπολάρος του Γρηγόριου Ξενόπουλου, ένα νέο κεφάλαιο άνοιγε στην ιστορία του πνευματικού μας πολιτισμού. Εκείνη η πρώτη ομάδα μείναμε για πολλά χρόνια μαζί, δημιουργώντας ένα συμπαγή, ομοιογενή πυρήνα. Να σημειώσω ότι ορισμένοι από εμάς προερχόμασταν από το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Και έτσι, και με τη συμμετοχή πολλών άλλων συναδέλφων, άρχισε το ταξίδι μας. Άρχισε το ταξίδι μιας πλειάδας ηθοποιών, σκηνοθετών, σκηνογράφων, ενδυματολόγων, μουσικών και χορογράφων, μεταφραστών, ελλαδιτών και Κυπρίων και ξένων, και ο καθένας μας έβαζε τη δική του ψηφίδα στο νέο πνευματικό μας οικοδόμημα. 50 χρόνια μετά, ο ΘΟΚ είναι ένα τεράστιο, πολύχρωμο, επιβλητικό, εμβληματικό μοσαϊκό καμωμένο από εκατεντάδες καλλιτέχνες. Όμως, τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Από την άνεση του Δημοτικού Θεάτρου προσγειωνόμασταν ανώμαλα σε γήπεδα και καφενεία και προάβλια σχολείων και συλλόγους και αυλές και στην καλύτερη περίπτωση κινηματογράφους. Δινόμασταν, βαφόμασταν πίσω από αυτοσχέδια παραβάν. Περιοδεύαμε χειμώνα καλοκαίρι σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, απ' άκρης άκρη, σε ένα άθλιο οδικό δίκτυο με παλιά λεωφορεία που μας άφηναν κάποτε στη μέση του δρόμου νυχτιάτικα, μέσα στην παγωνιά. Και σε λιγότερο από 3 χρόνια ήρθε το πραξικόπημα και ο πόλεμος. Και όσοι συνάδελφοι ήσαν έφεδροι, έφυγαν για το μέτωπο. Και όταν το έγκλημα των εισβολέων, και όχι μόνο, ολοκληρώθηκε, ο ΘΟΚ έπαιξε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο. Παρηγόρησε ψυχαγωγώντας τους πρόσφυγες, τους καταβλισμούς, ανάμεσα στα αντίσκηνα. Δεν περιγράφονται οι αντιδράσεις, οι εικόνες, ο ήχος των λυγμών, τα γελάκια των μικρών παιδιών. Τα έχω ακόμα φυλαγμένα μέσα μου. Το Σεπτέμβριο του 1974, ένας πολυπληθής θίασος του ΘΟΚ περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα με το νερό του Δρόπη, του Μιχάλη Πασαρδί και του Σόμηρους, του Λουκία Κρήτα, και όλα τα έσοδα τα προσέφερε για την ανακούφιση των προσφύγων. Τα χρόνια πέρασαν. Την πρώτη εκείνη ομάδα που θεμέλιωσε τον ΘΟΚ την διαδέχτηκαν νέοι άνθρωποι, ταλαντούχοι, μορφωμένοι, με ανήσυχο πνεύμα, με νέες ιδέες, τολμηρές. Ο ΘΟΚ τους στηρίζει, τους δίνει ευκαιρίες. Οι νέες γενιές είναι πιο τυχερές από εμάς. Οι συνθήκες εργασίες είναι θεαματικά βελτιωμένες και ευχόμαστε να γίνουν ακόμα καλύτερες. Τα καφενεία και τους συλλόγους τους αντικατέστησαν υπέροχα θέατρα σε όλες μας τις πόλεις. Εμείς, οι εναπομείναντες της παλιάς σειράς, παρακολουθούμε και χειροκροτούμε το έργο των νεότερων και ευχόμαστε η σκυταλοδρομία να συνεχιστεί με όλο και πιο εντυπωσιακά ρεκόρ. Πάντα με το βλέμμα στο μέλλον, αλλά χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν.
Δεν μπορώ να φύγω από αυτό το βήμα. Πριν από τη σοφόρο τιμής, στους και τιμημένους καλλιτέχνες πρωτεργάτες του Θόκου. Εύη Γαβριλίδη, Βλαδίμηρο Καυκαρίδη, Ανδρέα Μούστρα, Νίκο Παντελίδη, Έλλη Κυριακίδου, Θεόδουλο Μωρέα, Μόνικα Βασιλείου, Νίκο Σαυκάλη, Φλωρεντία Δημητρίου, Καλή Δημητρίου, Φιλή Καραβιώτη, Σάνο Πετεμερίδη, Άλκη Στυπαυλίδου, Φέδρο Στασίνο, Γιώργο Κοτζόνη, Στέλιο Αργύρη, Ανδρέα Μιχαηλίδη, Ανδρέα Μαραγκό, Ανδρέα Μουσουλιώτη, Νανά Γεωργίου, Ανδρέα Ποταμίτη, Γκλίν Χιούς, Άντρο Κρητικό, Χρήστο Παπαδόπουλο, Έλλη Παναγιώτου, Ανδρέα Νικολή, Χρήστο Ελευθεριάδη, Λίνα Ζένιου Παπά, Τάσο Αναστασίου, Κωστή Κολώτα, Νίκη Μαραγκού. Ευχαριστώ. Τον καταληκτικό λόγο της απόψινής εκδήλωσης έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΘΟΚ, κ. Σάββας Κυριακίδης. Η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να ιδρύσει και να στηρίξει ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια ένα κρατικό θεατρικό οργανισμό, αντιλαμβανόμενη ευτυχώς για τον θεατρικό μας πολιτισμό, ότι αυτός δεν οφείλει να παράγει μόνο ποιοτικές παραστάσεις, αλλά και να λειτουργεί ως πρότυπο για τη διαμόρφωση του αισθητικού, πνευματικού και ιδεολογικού πλαισίου που καθορίζει και αποτυπώνει τόσο το θεατρικό, όσο και συνολικά τον πολιτιστικό στίγμα μιας χώρας. Επιτρέψτε μου τέλος να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον επιστημονικό επιμελητή, τη συντακτική ομάδα της έκδοσης, τους συγγραφείς που ανταποκρίθηκαν άμεσα και με προθυμία στο κάλεσμά μας, τους φωτογράφους που συνέβαλα στην έκδοση, αλλά και την Επιτροπή που συστάθηκε για τα 50 χρόνια του ΘΟΚ. Ευχαριστίες επίσης την Αντωνία Σοκράδου Σπεδόνε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στο σχεδιαστή Νάκη Ιωαννίδη, στις συναδέλφους Κυριακή Αργυρού, Άντρη Διαμαντίδου, Μαρίνα Μαλένη, Νίκη Μουρουζή, στους συνεργάτες Δημήτρη Πίχα, Φωτεινή Τσακίρη και στις φοιτήτριες Βερενίκη Παζλαμούσκα, Μαρία Ιωάννου και Έλενα Παπαμιχαήλ για τη διάθεσή τους να συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο στην υλοποίηση της έκδοσης, όσων και των συναφών εορταστικών δράσεων. Ευχαριστώ κλείνοντας όλες και όλους εσάς που μοιραστήκατε την απόψινή βραδιά μαζί μας. Καλή.